να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Για το λόγο αυτό για σένα τραγουδώ, όσα δεν μπορώ να φωνάξω. Με ένα τρυφερό τραγούδι σαν γι' αυτό τη διάθεσή σου να αλλάξω. Να ανεβείς ψηλά, να γελάς συχνά, να τολμάς ξανά να ζεις. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο μας σπίτι και αυτό είναι και το καινούριο σας σπίτι. Ελπίζω και εύχομαι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω πει κατά καιρούς. Καλησπέρα, πολλά βράδια. Έχω πει και καλημέρες, πολλά Σαββατοκύριακα, αν θυμάστε. Καλό μεσημέρι είναι η πρώτη φορά που λέω στη ζωή μου και το λέω αυτό το καλό μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του έψιλον. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Νιώθω πολύ ωραία εδώ, νιώθω πολύ οικία εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν για αρκετούς μήνες τώρα πολύ σκληρά για να φτιαχτεί αυτό το υπέροχο σπιτικό για μας, για να φτιαχτεί αυτή η εκπομπή που ελπίζουμε και ευχόμαστε και προσευχόμαστε να γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια και η αγαπημένη σας παρέα κάθε μεσημέρι από τη 1 μέχρι τις 4. Υποσχέσεις δεν θα δώσω. Δεν είμαι των υποσχέσεων, γι' αυτό και δεν έγινα ποτέ πολιτικός. Είμαι των πράξεων. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά, αν θα σκίσει, αν θα πάει μέτρια, αν θα πάει χάλια. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Αυτό που μας νοιάζει είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας κάνουμε καλή παρέα και να γίνουμε η αγαπημένη σας. Καλή Λελούδα! Λελούδα! Πάρα πολύ ωραίο και πολύ έτσι βολικό αυτή τη στιγμή που βγάζω το λόγο μου να μην έχω τι να τα κάνω. Αυτά τα αφήνω εδώ προς τον παρόν. Πού να τα αφήσω, εδώ θα τα αφήσω. Γκούφι, περίμενε. Λοιπόν, να γίνουμε η αγαπημένη σας παρέα για όλα αυτά τα μεσημέρια που είστε στο σπίτι, που είστε στη δουλειά κάπως χαλαρή, που δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε και εμείς θα είμαστε το ό,τι καλύτερό σας. Σε αυτή την προσπάθειά μου έχω μια καταπληκτική παρέα που δουλεύει πίσω από τις κάμερες και μια καταπληκτική παρέα που θα είναι εδώ, σε αυτό το σπιτικό. Τους παρουσιάζω αμέσως τώρα χωρίς να χάσω λεπτό. Τραγουδιστής, αγαπημένος της νεολαίας, ένα πολύ γλυκό παιδί, ο Νίκος Γκάνος! Μ' αρέσει αυτό! Καλή μας αρχή! Καλή μας αρχή! Καλή μας αρχή! Ένα κορίτσι το οποίο έχει μπει πολλές φορές στα σπίτια σας μέσα από σίριαλ που έχετε αγαπήσει. Είναι μια υπέροχη σύζυγος, μια υπέροχη μαμά, ένα γλυκύτατο πλάσμα, μια καρδιά μάλαμα. Είναι όσο όμορφη τη βλέπετε απ' έξω, άλλο τόσο όμορφη είναι και από μέσα της. Έλενα Σιμακοπούλου! Καλή αρχή! Καλή αρχή και σε σένα! Πάω στο επόμενο αγόρι της παρέας. Το επόμενο αγόρι της παρέας κάνει τα πάντα και συμφέρει. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει υπάρξει δίπλα σε μια πολύ ταλαντούχα και σπουδαία κυρία της τηλεόρασης, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά από εμάς εδώ στο Εψίλον, την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου. Εκεί τον είδα και τον τσίμπησα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δεν είναι πολύ έτσι κομψή και δόκιμη, αλλά εγώ τη χρησιμοποιώ. Δημήτρης Μιλιόγλου! Είναι αλήθεια. Έχουμε κάνει τόσες πρόβες που λέει δεν είναι πρόβα, είμαστε στον αέρα. Το κορίτσι το επόμενο δεν είναι δική μου ανακάλυψη, αν και πολύ θα ήθελα. Όχι, είναι ανακάλυψη του Αντώνη Κανάκη, ξεκίνησα από τους Ράδιο Αρβίλα. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα από τα ωραιότερα κορίτσια που έχει ελληνική τηλεόραση. Και από τα πιο έξυπνα, θα το δείτε. Χριστίνα Μουστάκα! Καλή αρχή μόνο μου και σε σένα. Καλή αρχή σε όλους. Καλή αρχή κοριτσάρα μου. Και last but not least, που λένε σε μια γειτονική χώρα,
Last but not least, λοιπόν, άκουσα και το τέλος του πολυεργαλείου αυτής της εκπομπής. Τραγουδιστής βασικά είναι, αλλά νομίζω ότι η επιθεώρηση έχασε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα το διαπιστώσετε τα μεσημέρια που θα κάνετε παρέα μαζί μας. Είναι τόσο αστείος που πραγματικά θα σας κλέψει την καρδιά. Φίλος μου πάνω από δεκαετία, πολύ πλευρό ταλέντο και πάρα πολύ αγαπημένος Παναγιώτης Ραφαηλίδη! Λοιπόν, όλοι εμείς εδώ στεκόμαστε και σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Και παίρνουμε τις θέσεις μας. Γκούφι, μπορείς να περάσεις να βολευτείς, όπως το σπίτι, κανονικά, δεν είναι. Και ο Μίκη επίσης. Και ο Μίκη επίσης. Τα λουλούδια αυτά που τα φέραν τώρα δεν ήξερα που να τα βάλω, τα βάλα στη θέση. Νιώσε λίγο άνετα, θα τα... Λοιπόν, παιδιά, παίρνει μια μηχανία, τι κάνουμε με τα μπαλόνια, τα αφήνουμε. Γεια σας, τα πιούμε να τα αφήσουμε. Τα πιούμε να τα αφήσουμε. Όχι, μην τα πιείτε, θα μιλάτε μετά σαν... Θα είναι κρίμα, θα είναι κρίμα, τα αφήνουμε. Δύο, τρία. Να είμαστε, λοιπόν. Δεν έσκασε ούτε ένα. Εντάξει, Βάνια, ανέβλεπες που πήγαν τα μπαλόνια.